Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τηλεοπτική σφήνα στα Σπόρα από τη Βεργίνα Τηλεόραση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 έως τις 8. Μιλήσαμε για τα διαιτητικά, μιλήσαμε για τα εξωαγωνιστικά, μιλήσαμε για τα αγωνιστικά με την βοήθεια του κυρίου Αλέξη Αλεξίου λίγο, ο οποίος είναι μαζί μας. Θα μιλήσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά τώρα, γιατί θα πάμε μαζί κύριε Αλεξίου να καλησπερίσουμε τον ένα τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ΠΑΟΚ ειδικότερα, τον Μπλάντεν Φούρτουλα. Ο Φούκη είναι μαζί μας μέσω Skype. Τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, Φούκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αλεξίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Δόξα σας, καλά, καλά. Να ρωτήσω το Φούκη, επειδή ο Αλέξης τοποθετήθηκε για το Άρης ΠΑΟΚ, πώς το είδες το παιχνίδι το χθεσινό και αυτό το διπλό του ΠΑΟΚ τι σημαίνει για τη συνέχεια? Βαρβάτη ήτανε. Ανατροπή. Βαγδάτη. Βαρβάτη, συγγνώμη. Βαρβάτη ανατροπή. Ανατροπή. Κοίταξε, να πούμε το εξής, ότι κατά τη γνώμη μου ο Άρης μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Πρώτα 20 λεπτά ήταν φοβερός. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ, για το οποίο δεν ευθύνεται για μένα ο τερματοφύλακας, γιατί διάβαζε κάποιες εφημερίδες οι οποίες του ρίχνουν ευθύνες, αλλά νομίζω ότι ήταν ωραίο γκολ και τα ωραία γκολ πρέπει να τα χειροκροτάμε. Μάλιστα. Μετά σιγά σιγά είχε και δύο δοκάρια ο Άρης. Να είμαι ειλικρινής, φοβόμουν το παιχνίδι βλέποντας εξέλιξη, μάλλον αρχή του μάτς και τα πρώτα 20-25 λεπτά. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ βγήκε εντελώς διαφορετικός, πολύ καλύτερος. Είσοδος του Σβάμπ ειδικά για μένα. Ήταν, να τώρα το βλέπουμε το γκολ. Ήταν φοβερό, έκανε και ενέργεια ο τερματοφύλακας, αλλά δεν. Αν κάποιοι μπορούμε να πούμε λίγο ευθύνη, αλλά έτσι μπαίνουν τα γκολ, αλλιώς δεν θα μπαίνουν γκολ. Κάποιος έπρεπε να πάει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ πιο μπροστά στο μπλοκ. Στο μπάλμα όταν έκανε το σουτ. Εκεί που κάνει το σουτ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πάντως το πλασέ του ήταν το πλασέ του καταπληκτικό. Με φάλτσα πήγε στη γωνία. Φοβερό, φοβερό. Ήταν το πράγματι βραζιλιάνικο, αργεντίνικο, λατινοαμερικάνικο γκολ. Ναι, ναι. Τέτοια γκολ, τέτοια γκολ. Χαιρόμαστε να τα βλέπουμε στα γήπεδα. Βεβαίως. Και αυτό σημαίνει πρέπει να κάνουν προσπάθειες. Αν δεν κάνει σουτ, δεν θα μπουν και τα γκολ. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, είπε ο ΠΑΟΚ άλλαξε εικόνα. Ναι, ναι. Ειδικά είσοδο του Σβάμπ, νομίζω ναι. Ότι ηρέμησε το κέντρο, έδωσε μια σταθερότητα. Άρχισε να παίζει, να έχει πρώτα πρωτοβουλία στα πόδια του ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Άρχισε να κρατάει πιο σίγουρα την μπάλα και άρχισε να απειλεί σιγά σιγά. Το πέναλτι το οποίο έγινε και με την βοήθεια του ΒΑΡ, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος όταν έβλεπα αν είναι ή δεν είναι. Τα τεχνολογικά μέσα πράγματι βοηθούν πολύ. Yeah. Και εγώ θα πω και σε έναν διαιτή ο οποίος ήρθε από Σουηδία και πιστεύω ότι ξανά θα πει όταν τα φωνάξουν μη έρχομαι, δεν έρχομαι, δεν έρχομαι. Αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι τι εμπειρία ήταν αυτή για τον διαιτητή. Δηλαδή αυτό λέγαμε τον Αλέξη και με τον Δημήτρη τον Καλόπουλο. Ναι. Στη Σουηδία αποκλείεται να έχει δει αυτά τα πράγματα τώρα που συνέβησαν. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε, εδώ βέβαια γελάμε, αλλά πρέπει να ντρεπόμαστε, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Αν θέλουμε να μας φυρίζουν κάποιοι διαιτητές, τότε να φωνάζουμε Ιταλούς, Ισπανούς, λίγο πολύ Γάλλους ή Άγγλους, Γερμανούς. Αυτοί να μας φυρίξουν. Ναι. Λίγο που ξέρουν περισσότερο τι σημαίνει Ελλάδα. Νότια Ευρώπη. Σωστό και αυτό. Σωστό. Δεν είναι μόνο Ελλάδα. Δεν είναι μόνο. Και η Ιταλία είναι δύσκολη και η Ισπανία είναι δύσκολη. Δεν μπορείς να βρεις διαιτητές εύκολα. Η εξέλιξη αυτή με το διπλό, γιατί προηγουμένως είπε ο Αλέξης Αλεξίου ότι πλέον με το διπλό αυτό ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο κόλπο για πρωτάθλημα. Για τα καλά. Συμφωνείς? Ναι. Γενικά ο ΠΑΟΚ, όταν άρχισε δεύτερος γύρος, άρχισε να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο, καλύτερο από το πρώτο, και άρχισε να δείχνει ότι μπορεί να καταφέρει. Γιατί και οι νέοι ποδοσφαιριστές, είτε Έλληνες είτε ξένοι, που μπήκαν νεότερης ηλικίας, θα λέγα, που τους δόθηκε ευκαιρία, άρπαξαν την ευκαιρία. Και ο ΠΑΟΚ άρχισε να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, πολύ καλύτερο. Νομίζω κάποια παιχνίδια που χάθηκαν, κάποιον τζάμπα και βρεσέ. Δηλαδή, τρώγαμε γκολ στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού. Είχαμε
Καλό σκορ, είχαμε σιγουριά στα πόδια μας, αλλά δεχτηκόμασταν γκολ, αυτές οι ισοφαρίσεις μας κόστησαν πάρα πολύ. Ναι. Εμείς τώρα έχουμε ευκαιρία. Όντως έχουμε ευκαιρία. Τώρα έχουμε την Κυριακή έναν αγώνα πάλι ντέρμπι, πολύ Σε καλό. 15 μέρες. Ναι, σε δεκαετία λόγω των εθνικών ομάδων, σωστά. Και αν ξεπεράσουμε αυτό τον αγώνα με μια νίκη που μπορούμε να την πετύχουμε, νομίζω ότι μαζί με το Παναθηναϊκό θα είμαστε στη τροχιά ΠΑΟΚ και και εμείς. Παναθηναϊκός. Ναι, γενικά και οι τέσσερις ομάδες για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια στην Ελλάδα Τέσσερις έχουν ομάδες. τη δυνατότητα, με τέσσερις ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το πρωτάθλημα. Τώρα εδώ να σημειώσω κάτι, γιατί το συζητούσαμε προηγουμένως και με τον Αλέξη και με τον Δημήτρη τον Καλόπουλο, τον πρώην διαιτή, ότι πήγε σήμερα στα γραφεία της ΕΠΟ ο κύριος Μαρινάκης και απέτησε τους ορισμούς των διαιτητών από εδώ και πέρα τους κάνει η Super League και να βρει αυτή τους elite διαιτητές. Έβγαλε μάλιστα και ανακοίνωση. Περιμέναμε την αντίδραση της Ομοσπονδίας, η οποία ήρθε πριν από λίγο. Η Ομοσπονδία λοιπόν λέει ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ ανταπάντησε ότι η παραπάνω πρόταση αυτή του κύριου Μαρινάκη τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η επιλογή και ο ορισμός των διαιτητών θα γίνεται πάντα από την ΚΕΔ της ΕΠΟ. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ορίσει ο Μαρινάκης διαιτητή για τον αγώνα Ολυμπιακός Άρης ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που ακολουθεί και να μην έχει την έγκριση της ΚΕΔ της ΕΠΟ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση θετική ή αρνητική θα πάρθει από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λέει ο κύριος πρόεδρος της ΕΠΟ. Νομίζω, Αλέξη, το διευκρινίζουμε Μα για να αυτό μην υπάρχει. πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ΚΕΔ θα αποφασίζει ποιοι ξένοι διαιτητές θα έρθουν να παίξουν τα ντέρμπι. Ναι. Γιατί είναι σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο το πρωτάθλημα. Όπως είπε και ο Φούκη, είναι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν μετά από πολλά χρόνια το πρωτάθλημα και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί για να μιλάμε εδώ για μπάλα και να μην μιλάμε για διαιτησία. Ναι, σωστό. Τώρα, Να πω κάτι, να ναι, πω κάτι σε αυτό. παρακαλώ. Λυπάμαι για την ελληνική διαιτησία που Ναι. έφτασε σε αυτό το σημείο να μην μπορεί να συνεχίσει σχεδόν κανένα ντέρμπι. Γιατί όπως βλέπετε και μπήκε ίσως ο κύριος Μπέος ζητάει και αυτό να σφυρίσουν ξένοι Ξένοι, διαιτητές. ξένοι, ναι. Ναι. Λυπάμαι για τους Έλληνες διαιτητές, αλλά ήδη φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αν δούμε δεκαετία χρόνια πίσω, δεν θα πω τα δικά μας χρόνια τόσα πίσω, που σφύριζαν και πώς σφύριζαν τα ντέρμπι οι Έλληνες διαιτητές. Στην Ναι. Αθήνα δεν τελείωνε το αγώνα σαν δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Και σήμερα ο κύριος Μενενέχης ζητάει μονάζιγκα. Δεν γίνεται. Εγώ εύχομαι να είναι ίση νόμη για όλους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε σωστό ποδόσφαιρο και αν θέλουν να σφυρίζουν όντως οι Έλληνες διαιτητές, πρέπει και αυτοί να καταλάβουν και να υπάρχει όντως ανεξάρτητη αρχή σε ό,τι αφορά τους Έλληνες διαιτητές. Ναι. Για μένα είναι αυτό. Να μην επηρεάζονται και να μάθουν κάτι από τους Ισπανούς, ακόμη τώρα και οι Ιταλοί έχουν καλυτερεύσει, να μην πω από τους Άγγλους. Εγώ έλεγα τώρα, βλέπω πολλά παιχνίδια αγγλικά και ισπανικά, να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσουν αυτά τα Αγγλικά και δύο. Ισπανικά. Ναι. Το ισπανικό περισσότερο ταιριάζει σε εμάς. Το καλύτερο οργανωμένο είναι το αγγλικό. Μπορεί να μην γουστάρω να πω έτσι λαϊκά τους Αγγλοσάξονες Σαν χώρα. σαν ανθρώπους, Σαν μενταλιτέ, σαν νοοτροπία. Ναι. ειδικά στην ιστορία, αλλά φτιάξαν το ποδόσφαιρο ειλικρινά, επειδή το γνωρίζω και από κοντά, έχω πάει και έχω δει, τους δίνω συγχαρητήρια. Τους δίνω Μάλιστα. συγχαρητήρια. Εκεί, αν είναι κάποιος να βοηθήσει σε ένα μάτς κάποιον, όχι να το βοηθήσει, να κάνει λάθος. Θα το κάνει εις βάρος του μεγάλου, όχι του μικρού. Το ίδιο Σωστό. γίνεται και στην Ισπανία. Είχα διαβάσει κάποτε ενός μεγάλου Ισπανού, δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ όνομα του διαιτητού, ο οποίος αυτό το είπε ακριβώς. Αν είναι στο μάτς, στο Μπερναμπέου, να αδικήσουμε κάποιον, άτελα δηλαδή, αλλά αν είναι λάθος να κάνουμε εις βάρος του Του μεγάλου, όχι μεγάλου εις και βάρος όχι του του μικρού. μικρού. Σωστό. Πάντως Σε τόση εμάς είναι ώρα. πάντα, υπέρ του μεγάλου. Εδώ Να τώρα γίνει το. στην εκπομπή που ξεκίνησα από τις 6 ώρα περισσότερο μιλήσαμε για διαιτησία, για αυτά που συνέβησαν χτες και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και στο Άρης ΠΑΟΚ παρά για την ουσία που είναι το ποδόσφαιρο. Και καλά είπε ο Αλέξης Αλεξίου τοποθετήθηκε ότι κάποιος είναι πρέπει να δούμε και το ποδόσφαιρο. Και λες και εσύ. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μετράει. Κοίταξε, Νίκο.
Χτες ΑΕΚ Παναθηναϊκός σφύριζε ένας Μαυρομουνιώτης. Ναι. Αν δεις το πρωτάθλημα του Μαυροβουνίου, όχι που είναι μόνο μαφία, αλλά είναι η Ελλάς. Από πλευράς γηπέδων, οργάνωση, τα πάντα. Τα πάντα είναι η Ελλάς. Και αυτό σφύριζε τώρα το ντέρμπι και είδαμε και πώς σφύριξε άνθρωπος. Παραδείγματο του φύγει το παιχνίδι, σε φύγει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Αλλά και λέω εγώ, Έλληνες διαιτητές και ποιος Έλληνας τέταρτος. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, ο οποίος φύριζε Champions League. Ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος και ήταν τέταρτος. Αυτό είναι ντροπή για την ελληνική διαιτησία. Σωστά. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω, πρέπει να βάλω το νερό στο κρασί και να πούνε πού κάναμε λάθος να μην το ξανακάνουμε. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε και εμείς όλο και καλύτεροι και αφού υπάρχουν και τα ΒΑΡ, να δοθεί και ευκαιρία ξανά στους Έλληνες διαιτητές να πάρουν σφίχτα στα χέρια τους. Ναι. Ντροπή είναι αυτό που λέω. Ντροπή. Ναι. Αλλά έτσι είναι. Προηγουμένως ο Αλέξης μας είπε σχετικά με την μετέπειτα που όλα θα είναι τα ντέρμπι από εδώ και πέρα, θα είναι ντέρμπι όλα, τα πάντα θα είναι ντέρμπι. Σχολίασε, αυτό είναι το ωραίο. Σχολιάσαμε αυτό όμως είναι και το ωραίο. Ναι, το ωραίο. Σχολιάσαμε όμως κάτι για το χθεσινό παιχνίδι στο Άρης ΠΑΟΚ, ότι είπε ο Αλέξης Αλεξίου ότι με τις αλλαγές του στο δεύτερο ημίχρονο ο Λουτσέσκου το γύρισε, γιατί έκανε λάθος επιλογές στην αρχή. Τι λες εσύ γι' αυτό? Έτσι τουλάχιστον πως βγαίνει, έχει δίκιο ο Αλεξίου. Όντως, άλλο πρόσωπο άνοιξε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μικρό. Ναι. Τώρα, πιστεύω ότι και οι αλλαγές δώσαν τον δικό σου τόνο. Ναι, ναι. Οι αλλαγές, όπως είπες για τον Σβάμπεση, που έδωσε κάτι διαφορετικό και λοιπά σε αυτό το στυλ στο δεύτερο μικρό. Γενικά, εμένα Σβάμ μ' αρέσει. Και σαν παιδί, δεν το ξέρω το παιδί από κοντά, αλλά φαίνεται ποιότητα του ανθρώπου. Μοχτή για κάθε παιχνίδι. Τον ανοίγησε προπονητής πέρσι. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον είχε εντελώς έξω. Δεν δημιουργεί προβλήματα. Είναι ένα παιδί που δίνει τα πάντα στο παιχνίδι του. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Όχι ο Ντάρδας, είναι καλός για όνομα του. Το παιδί αξίζει, έχει μέλλον. Βέβαια, ίσως έφτασε εκεί στο γκολ και αυτός. Και... Πάντως ο Ντάντας χθες φάνηκε λίγο να ή να φοβάται, ναι, ή να μην είναι αυτό που, δηλαδή εκείνη, αυτά τα ντέρμπι τα οποία εσύ τα έχεις παίξει και ο Αλέξης έχει παίξει κλπ. Λέγαμε ότι θέλει τσαμπουκάδες, θέλει άλλο στυλ, δηλαδή θέλει δυνατούς παίκτες, θέλει να μην καταλαβαίνουν τίποτα, έτσι δεν είναι? Άκου Νίκο, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητες πολλές, το ένα. Το δεύτερο, πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει και εύκολα το σκορ εις βάρος του. Και το πάει το παιχνίδι. Έχει παίκτες που μπορεί ο καθένας να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Αν πάρουμε χτες ότι πρέπει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν είναι Κωνσταντέλιας που υπήρχε πριν 3-4 αγωνιστικές, δεν πάει και τόσο πολύ. Δεν πάει και τόσο πολύ ούτε ο Μάρκος Σομάρη, πώς το λένε. Ο Νάρη. Ναι, και βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και βγήκε. Όπως και ο Στόπερ που τον άλλαξε πολύ σωστά ο προπονητής στο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και πήρε και νίκη μέσα σε μια καυτή έδρα. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ εντάξει είναι σε ένα επίπεδο που μπορεί. Και να παίξει μπάλα και να έχει σκορ. Ναι. Τώρα, με βάση αυτά που είπα προηγουμένως και το δίνω και σαν πληροφορία και στον Αλέξη, ο κύριος Μαρινάκης μετά την ανακοίνωση της ΕΠΟ που λέει ότι θα αποφασίζει και της ΕΠΟ για τους διαιτητές και όχι η Super League, έβγαλε νέα δήλωση πριν από λίγο. Εδώ έχουμε δηλαδή τώρα ένα χαρτοπόλεμο. Προς αποκατάσταση λέει και λοιπά, έχω να δηλώσω σε ένα προγραμματισμένο από την Παρασκευή μας πέρασε ραντεβού στην ΕΠΟ. Στη συνέχεια μοιάζει δυστυχώς για το ποδόσφαιρο ένας προφητικής ανακοίνωσης. Τόνισα στον πρόεδρο της ΕΠΟ ότι ο Μπένετ και ο Μάνταλος πρέπει να μακρυνθούν άμεσα αφού έχουν αποτύχει παταγώδος. Ο Μάνταλος είναι ο διαιτής που ορίζει τους βαρίστες και είναι βοηθός του Μπένετ. Και είδαμε λέει, τι έγινε με το Σαββατοκύριακο, τι συνέβη στις προηγούμενες αγωνιστικές. Στην πρώτη αγωνιστική των πλέον δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν. Προχώρησαν σε ορισμούς που τίναξαν δύο παιχνίδια στον αέρα. Ταυτόχρονα ενημέρωσα τον πρόεδρο της ΕΠΟ ότι η Super League προτίθεται να βοηθήσει ως σοβαρός οργανισμός με προσβάσεις και δεδομένη εκτίμηση UEFA και μεγάλες ομοσπονδίες και όχι σαν τους άχρηστους Μπένετ και λοιπούς της ΕΠΟ. Για να βρεθούν elite διαιτητές για τα ντέρμπι και διαιτητές από το πάνω ράφι για να μην τυναχτεί στο πρωτάθλημα το ελληνικό ποδόσφαιρο στη συνέχεια, για να μην τυναχτεί στον αέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο στη συνέχεια των play-off. Οι ορισμοί θα γίνονται με την κατοδήγηση της UEFA FIFA από την ΕΠΟ και όχι από τη Super League. Ούτε τέθηκε τέτοιο θέμα στην κουβέντα, λέει τώρα ο κύριος Μαρινάκης. Λέει ποιοι ήταν παρόντες,
Μου είπε ότι ο αρχιδιαιτής ο Μπένετ δεν μπορεί μέχρι και σήμερα να φέρει καλούς διαιτητές. Αμέσως μετά η ΕΠΟ έβγαλε μια ανακοίνωση με διαφορετικό περιεχόμενο. Μιλάει για το σε ένα βαθμό κατανοώ τον κύριο Μπαλτάκο, αφού που μας δήλωσε απειλήθηκε από τον κύριο Μελισανίδη ότι θα φορέσει μαύρη γραβάτα, ότι δηλαδή θα θρυνήσει μέλη της οικογένειάς του και μάλιστα ζήτησε αστυνομική προστασία για την οικογένειά του. Εδώ τώρα, άκου τι γίνεται. Βγαίνει ο Μαρινάκης και λέει ότι του είπε ο Μπαλτάκος στη συνάντηση που κάνα σήμερα ότι απειλήθηκε από τον Μελισανίδη ότι θα φορέσει μαύρη γραβάτα. Και ότι δηλαδή θα θρυνήσει μέλη της οικογένειάς του και μάλιστα ζήτησε αστυνομική προστασία για την οικογένειά του. Ακούστε τώρα ανακοινώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η Ελλάδα, εδώ βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, η έποχη και συνεχίζει ο κ. Μαρινάκης την ανακοίνωση. Αυτά θέλατε κύριε, λέει, έτσι θέλετε να συνεχίσουμε. Κάποιοι δυστυχώς θέλουν τον Νταμπάνοβιτς, είναι αυτός ο Μαυροβούνιος, Φούκι. Νταμπάνοβιτς, Ιρακινούς, Αφγανούς, Αλβανούς διαιτητές και βαρίστες από το κάτω ράφι, οι οποίοι θα κάνουν εγκλήματα σε αγωνιστικούς χώρους. Διαιτητές και βαρίστες πιόνια, τους οποίους θα παραλαμβάνει στο αεροδρόμιο κάθε Σιδηρόπουλος, που όλοι γνωρίζουν μαζί με τον Διακοφώτη, πρόεδρο της Επιτροπής Δωδεκανήσου, άτομα τα οποία όλη τη μέρα ασχολούνται με διαιτητές, με εκλογές ενώσεις, με παιχνίδια σε Β' Γ' Δ' και με το παραποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά εμείς πρέπει να περιμένουμε να δούμε μπάλα μετά από αυτό. Και λέει. Όσοι θέλουμε το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, χρειαζόμαστε την UEFA, η οποία πρέπει να μας βοηθήσει να βάλει μια τάξη στο συνονθήλευμα που λέγεται ΕΠΟ και μας στίζεται από την ύπαρξη συμμοριών, παιχνίδια σκιών και ακόμη μια διαρχή ανέκδοτο, Μπαλτάκου Φιλιππούση, που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση και διάλυση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άντε, πείτε μου, εσείς παίξατε μπάλα επαγγελματικά. Τι να πω. Να πω κάτι. Ναι. Ο κύριος Μενάκης τώρα άρχισε να μιλάει, βέβαια, μας ζητάει λίγο περισσότερα από την νίκη επί της ΑΕΚ. Το, μηδέν, αλλιώς, ναι, το διπλό που είπε και ο Αλέξης Ρογνός. Αλλιώς δεν τα μιλούσε. Έσπασε το τζαμπουκά. Το, ναι. Το δεύτερο είναι, πάντα μιλάνε αυτοί οι τρεις. Ποιος θα είναι στην ΕΠΟ, ποιος θα έχει περισσότερο χέρι πάνω στην ελληνική διευθυνσία. Ναι. Δηλαδή, τι τα λέγανε αν ήταν στη θέση μας. Ναι, τι τα λέγανε αν ήταν στη θέση μας. Μάλιστα. Τώρα, εγώ είπα ότι για μένα Σιδηρόπουλος όχι μόνο είναι καλύτερος Έλληνας διαιτητής, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που τον είδα τον άνθρωπο σφίριξε άψογα. Ναι. Άψογα. Για να ακούσουμε και τη γνώμη του Αλέξη γι' αυτό, για την ανακοίνωση που στείλες. Εγώ να σου κάνει Φούκη, η ΕΠΟ πρόεδρος στην ΕΠΟ ευρώ να ήταν εδώ και δύο χρόνια άνθρωπος του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, αφού τα παράτησε ο Ζαβάτης, πήγε και τα παράτησε, ναι, έπρεπε να γίνει. Κακώς. Δυστυχώς Φούκη έγινε αυτό που έγινε και μετά ξαφνικά βρήκανε πεδίο και έγινε αυτό που έχει γίνει, φέραν τον Μπαλτάκο να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ που δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ξέρει. Συγχωρήστε μόνο ένα πράγμα, Και Ζαγοράκης να ήταν και ο κύριος Γραμμένος που ήταν, ναι. Και ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν βοηθήθηκε, αλλά έπρεπε να κρατηθεί και ο Γραμμένος και ο Ζαγοράκης στην ΕΠΟ. Ναι. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε ή θα έκανε, αλλά έπρεπε να κρατηθούν. Λυγίσανε και δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν και φύγανε. Και βρήκανε Εγώ θυμάμαι όταν ο κύριος Λυσαρίδης, που για μένα όχι άνθρωπος, ανθρωπάρα, γνώσης του ποδοσφαίρου, αποδεχτός από όλους τους βορειοελλαδίτες. Ναι. Και όταν το πρότεινε να αναλάβει την ΕΠΟ, ο άνθρωπος τι είπε. Ζήτησε κάτι το αυτονόητο. Να διαλέξει αυτούς τους ανθρώπους για συνεργάτες. Ναι. Είπανε όχι. Θα σου, πούμε εμείς ποιους θα βάλεις. Τι κάναμε δηλαδή. Να κάνω εισήγηση και να παίρνω να χάνω 7-1. Ακριβώς. Και επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μαριονέτα, είμαι ευχαριστώ πολύ. Αλλά είμαι σίγουρος ένας άνθρωπος που δίνουσε τα ΕΠΣ του ποδοσφαίρου. Και ο Τσαλονίκης γενικά ήταν από τους και γενικός γραμματέας αθλητισμού ήταν. Και γενικός γραμματέας αθλητισμού. Έτσι ακριβώς. Ωραία, θέλω να δεις κάτι, ναι, θέλω να δεις κάτι Φούκη, λίγο πριν κλείσουμε, για το δίκιο Αλέξη, γιατί έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος κλπ. Είναι η καινούργια φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Θέλω να μου την κάνεις, να κάνουμε μια κριτική της καινούργιας φανέλας. Σήμερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, γιατί αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Κοιτάξτε εδώ φανέλα, όλη την οθόνη, παιδιά, να την απολαύσουμε, για να δούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Φυλακισμένη είναι αυτή. Ή εδώ αυτό μου θυμίζει το Pac-Man που παίζαμε μικρή, που έχει διαδρόμους και περνάει το Pac-Man. Είναι πράσινο, είναι το. Πράσινο, είναι μπλε ανοιχτό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματικά αυτή εδώ Φούκη, τι λες, ο Αλέξης τι φόρεσε. Σαπλιμέσιον λέγεται αυτό. Σαπλιμέσιον. Μήπως λέγεται κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, Φούκη, πώς τους βλέπεις, είναι δυνατόν. Δεν πλήττηκε καλά. Δεν πλήττηκε καλά.
Μιλάμε, αν δεν είχε το εκδόσιμο, θα έλεγα τι είναι αυτό. Είναι, είναι η καινούργια μόδα, κύριε Πετρουλάκη. Αυτή σα, είναι. Σαπλιμέσιο λέγεται. Τι θα πει αυτό. Δηλαδή... βάζουν, αυτό γίνεται από ένα μηχάνημα ειδικό που βάζουν κάποιες στάμπες επάνω. Αλλά πάλι, το χρώμα... πάλι, καλά, πάλι καλά που δεν είχαν τριχρωμίες. Πάλι καλά, βάλε και ένα άλλο χρώμα. Και να πέσουμε όλοι κάτω. Γιατί... Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βλάντε Φούρτουλα για τη σημερινή του παρουσία στην εκπομπή. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Χάρηκα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και ευχαριστούμε και τον Αλέξη Αλεξίου. Αν θες κάτι τελευταίο να μας πεις για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Τίποτα. Η ευχή μου είναι, Νίκο, από μπάλα. Εδώ και πέρα να δούμε μπάλα. Ναι. Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Διεκδικούν 4 ομάδες να πάρουν το πρωτάθλημα. Ναι. Πρέπει να δούμε και πολύ καλές διαιτησίες για να μην γκρινιάζει κανείς. Γιατί δυστυχώς δεν μιλάμε για μπάλα, μιλάμε όλο για οτιδήποτε για, άλλο. Για οτιδήποτε άλλο χωρίς από μπάλα. Πολύ σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αλεξίου που άλλη μια φορά μας βοήθησε με τις σκέψεις του και τις τοποθετήσεις του. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, ο κύριος Σάκης Τσιόλης. Θα μιλήσουμε και για Ηρακλή, ο οποίος έχει κάνει ένα διπλό στο Θεσπρωτό, αλλά έχουμε και εξέλιξη στο πρωτάθλημα Super League 2. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας, χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο. Ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group. Βίτσι 36 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2316 070 021. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Δύο σπουδαίες λαϊκές ερμηνεύτριες ενώνουν τις φωνές τους στο Βεργίνα Θέατρο και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου. Πάμε μαζί. Ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 17 Μαρτίου στο Βεργίνα Θέατρο. Μέχρι να βρούμε ουρανό. Συμμετέχει ο Χάρης Μακρύς και Πολυμελής Ορχήστρα. Καλλιτεχνική επιμέλεια Στέλιος Φωτιάδης. Πάμε μαζί. Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Media Markt, Wind και στο viva.gr. Βεργίνα Θέατρο.